Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, μετά το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως ήδη σας έχω πει, σε αυτή την ενότητα θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Σπύρο Μιχαλούλη, ο οποίος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι πάρα πολύ γνωστός και στην πόλη των Τρικάλων και στη Θεσσαλία γενικότερα, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε ό,τι αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα μπορούσα να πω πως έχει ήδη βοηθήσει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, δεν είναι υπερβολή, μαθητές, φοιτητές να βρουν τον δρόμο τους. Κύριε Μιχαλούλη, καλησπέρα σας. Ακόμη μια χρονιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κύριε Πουθενά, να είστε καλά. Νομίζω πως κάθε φορά που βγαίνετε στην τηλεόραση 10, το μόνο που μένει στο τέλος είναι ένας πολύ, έτσι θα έλεγα, ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα και μια γνώση που σίγουρα παίζει το ρόλο της σε ό,τι αφορά και τους γονείς και τους μαθητές, που αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκονται σε μια εντελώς διαφορετική, θα έλεγε κανείς, κατάσταση και ψυχολογική και γενικά έτσι μια πρωτόγνωρη δοκιμασία. Άρα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως μπορούμε και σας φιλοξενούμε. Σας ευχαριστώ ακόμη μια χρονιά. Φτάσαμε κυριολεκτικά στην ώρα 0. Σε 2-3 24 ώρα οι μαθητές θα ξεκινήσουν αυτό τον μαραθώνιο, το δικό τους προσωπικό Γολγοθά. Θέλω λίγο έτσι από την εμπειρία σας να μας δώσετε τη δική σας περιγραφή μέσα από τα μάτια ενός υποψηφίου. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και τα παιδιά τα οποία ήταν φέτος τρίτη λυκείου ήσαν και την περσινή χρονιά με την πανδημία. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ με τα μαθήματα της τηλεκπαίδευσης. Ήταν ένα αναγκαίο κακό το οποίο σωστά έγινε και δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στην ψυχολογία των παιδιών σε σχέση με την καθημερινότητά τους, τις συνήθειές τους και στο μυαλό όλων των παιδιών αυτή τη στιγμή που μας το λένε, ελπίζω να βάλουν εύκολα θέματα. Δηλαδή, όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή τι λένε, ελπίζω να κατανοήσουν ότι περάσαμε δύσκολα και να υπάρχει μια επιείκεια στα θέματα. Το οποίο βέβαια, να ξέρετε κύριε Πίσα, δεν είναι πάντα πάρα πολύ καλό, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αν βγουν τα θέματα πάρα πολύ ψηλά θα περάσουν όλοι, το οποίο δεν ισχύει αυτό. Όταν τα θέματα είναι εύκολα, πολλές φορές ο κόσμος γράφει καλά, που σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι βάσεις. Και ενώ τον Ιούνιο αισθανόμαστε τι ωραία, τι καλά που θα πάρουμε τους βαθμούς και θα πούμε γράψαμε πάρα πολύ καλά, το Σεπτέμβριο μπορεί να έχουμε απογοήτευση, γιατί οι βάσεις ανέβουν ψηλά. Άρα, πολλές φορές δεν ξέρω τι είναι καλό για τον κόσμο. Εγώ συνήθως αυτό που λέω είναι να ελπίζετε να γράψετε εσείς καλά και να πέσουν οι βάσεις, για να έχεις να είσαι σίγουρος. Αλλά είναι αλήθεια ότι όλο αυτό που ζήσαμε επηρέασε πάρα πολύ την καθημερινότητα, αλλά θα έλεγα και τις επιλογές των υποψηφίων και των γονιών τους, γιατί υπάρχουν δυσκολίες πλέον. Να το δούμε λίγο αυτό που είπατε. Προς το παρόν κρατάω στην κουβέντα την λέξη περί ευχής για εύκολα θέματα. Σωστά το επισημάνατε. Εύκολο θέμα σημαίνει γράφουν οι περισσότεροι. Δεν μιλάμε βέβαια για προγκλών εδώ, που, για αποκεφαλισμούς, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας. Γιατί αν τα θέματα είναι εύκολα και γράψουν όλοι, αν λάβουμε υπόψη ότι φέτος έχουμε νομίζω 77.000, αν δεν κάνω λάθος, περίπου, που θα μπουν στα πανεπιστήμια, λογικό είναι να ανέβουν οι βάσεις και να έχουμε μια χαρμολύπη. Χαρά τώρα, λύπη όταν βγουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει κάτι το οποίο βέβαια είναι φέτος που είναι σημαντικό και είναι μία από τις αλλαγές που έχουμε στις φετινές πανελλαδικές. Είναι η εξής, κύριε Πίσα. Καθιερώνεται φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής, το οποίο τα παιδιά το ξέρουν, απλά είναι σημαντικό να το επισημάνουμε ακόμα μια φορά και στα δύο στους γονείς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Παλιότερα θυμάστε ότι κάποια στιγμή το Υπουργείο, πριν από κάποια χρονιά, είχε θεσπίσει τη βάση του 10. Νομίζω είχαμε ζήσει και θυμάμαι και στο κανάλι σας την εποχή που κάτω από 10 δεν έμπαινε κανένας. Την βάση του 10 το Υπουργείο
την επανεισάγει με έναν άλλο τρόπο. Δεν λέει ότι κάτω από 10 δεν περνάει κανένας, απλά θα πάρει τους μέσους όρους των μέσων επιδόσεων των παιδιών, ανά επιστημονικό πεδίο, για να κάνω λίγο κατανοητό στους γονείς που μας παρακολουθούν ότι τα επιστημονικά παιδιά είναι σκεφτείτε σαν τις παλιές δέσμες, για να το θυμηθούν. Άρα λοιπόν θα πάρει τους μέσους όρους των μέσων επιδόσεων των υποψηφίων και πάνω εκεί κάθε μία σχολή θα ορίσει ένα συντελεστή ο οποίος θα λέει ότι αν ο μέσος όρος, για παράδειγμα, του πρώτου επιστημονικού πεδίου, της θεωρητικής κατεύθυνσης, είναι, για παράδειγμα, το νούμερο 12, αφού βγουν οι μέσοι όροι των μέσων επιδόσεων, κάθε μία σχολή έχει επιλέξει ένα συντελεστή και λέει ότι, για παράδειγμα, η νομική μπορεί να έχει βάλει συντελεστή 1,20, που σημαίνει ότι θα πάει να πολλαπλασιάσει το 12 επί 1,20 και σου λέει ότι θα βγάλει ένα νούμερο. Κάτω από το χ νούμερο δεν θα δεχτώ υποψηφίους. Τι πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλοί κόσμος θα μείνει εκτός σχολών φέτος. Πέρυσι θυμάστε ότι είδαμε κόσμο ο οποίος με 1000 μόρια μπήκε σε πανεπιστήμιο. Με 2000 μόρια μπήκε σε πανεπιστήμιο. Με 3000 μόρια μπήκε σε πανεπιστήμιο. Αυτό φέτος δεν θα γίνει. Πώς δηλαδή, το σχολιάζετε αυτό εσείς, πώς το βλέπετε? Θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο υπάρχουν δύο απόψεις. Πέρυσι λέγαμε είναι δυνατόν με 1000 μόρια, ο άλλος έδωσε 4 λευκές, δηλαδή έγραψε το 1-1-1-1 και πέρασε σε πανεπιστήμιο. Αυτό έλεγε ο κόσμος δεν είναι δυνατόν. Από την άλλη έχεις παιδιά τα οποία λένε ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κόψω την τριτοβάθμια εκπαίδευση από παιδιά. Εγώ αυτή τη στιγμή λέω το εξής. Και είναι μια κουβέντα η οποία αξίζει και την λέμε κάθε χρόνο. Πρώτον, το να μπει κάποιος σε μια σχολή απλά για να μπει, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο τι λένε, να μπει το παιδί και μετά από 3-4 χρόνια το παιδί παρατάει τη σχολή. Το γνωρίζετε αυτό. Δεύτερον, το ερώτημα είναι, έχει υπολογιστεί ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός για τα παιδιά στο Λύκειο, για να δούμε ότι αυτό το οποίο κάνει το παιδί και λέει το παιδί τι θέλει, είναι αυτό που θέλει τελικά, ή μήπως βάζουμε τα παιδιά σαν και καλά να πάμε σε μια σχολή άσχετα αν έχω δει αν το παιδί μου μπορεί να έχει άλλες κλίσεις. Π.χ. εστιακή εκπαίδευση, πιο πρακτική. Πολλές φορές επειδή λείπει αυτό, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να καταλήξουμε ότι ξέρετε θα μπουν ή δεν θα μπουν τα παιδιά. Και το λέω γιατί υπάρχει περίπτωση να δούμε για πρώτη φορά μετά πάρα πολύ καιρό κόσμο ο οποίος το Σεπτέμβριο θα ξαναδώσει τους παλιούς, τους λεγόμενους αποφύτους. Ναι, κύριε Μιχαλολή, δεν νομίζω ότι αυτό είναι έγκλημα. Θεωρώ ότι η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορείς να μπεις, ίσως ακούγεται λίγο απόλυτο αυτό, αλλά επιτρέψτε μου έτσι να έχουμε και εμείς άποψη που συνήθως ρωτάμε. Δεν μπορείς να μπεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με γράφοντας 1, 2 ή 3 και σε σχολές ακόμα οι οποίες έχουν κάτι τεκμήριο βαθμό δυσκολίας για να πάρεις πτυχίο. Γιατί εδώ το φαινόμενο δεν είναι απλά αυτό που ζητάει ο γονιός να μπεις. Σημασία έχει να μπορείς και να βγεις μια μέρα. Σωστά, σωστά. Ένα μεγάλο. Πέρα από εκεί όμως, επειδή βάλετε πολλά ζητήματα, μετά προχωράμε. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια βάση η οποία κατά τεκμήριο βγαίνει και με τις σχολές, έχει να κάνει και με το βαθμό δυσκολίας σε συνδυασμό με το τι θα αντιμετωπίσει ο αυριανός φοιτητής μέσα στη σχολή για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των μαθημάτων που θα έχει. Σωστά. Αυτό όμως, επιτρέψτε μου να πω, κατ' εμέ είναι ίσονο σημασίας σε σχέση με το άλλο μεγάλο τεράστιο κατ' εμέ ζήτημα, το θίξατε προηγουμένως, τον περίφημο επαγγελματικό προσανατολισμό. Εδώ έχουμε το φαινόμενο να ακούς από παιδιά να λένε εγώ θέλω να γίνω γιατρός, εγώ θέλω να γίνω δικηγόρος, χωρίς όμως στην ουσία να ξέρουν ούτε
Τι σημαίνει από μέσα, μέσα από τη σχολή, από το επάγγελμα, το ένα ή το άλλο. Ιδιαίτερα σε επαγγέλματα, και συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά θέλω έτσι να το κατανοήσουμε όλοι για να δώσετε εσείς το δικό σας στίγμα. Σου λέει άλλος θα γίνω γιατρός, γιατί είναι ένα, έτσι, έχει έγκλη ακόμα. Αλλά δεν ξέρει μπαίνοντας μέσα αν μπορεί να ανταπεξέλθει στις κλινικές, τα νοσοκομεία και τα υπόλοιπα. Δίνω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, μήπως πάμε ακόμα και τώρα στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και την πληρώνουν στο τέλος και οι φοιτητές, αλλά και οι γονείς που ξοδεύουν δυστυχώς. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτό το οποίο λέτε, που θέλω να σταθώ. Πολλές φορές, καταρχήν όλα αυτά τα χρόνια, ο κόσμος αρχίζει και ενημερώνεται. Θυμάστε τις πρώτες εκπομπές που κάναμε πριν πολλά χρόνια στο TV10, μιλούσαμε για τα επαγγέλματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και ο κόσμος, ξέρεις, έλεγε πω που υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πλέον ο κόσμος έχει μπει σε μία και έχουμε βοηθήσει όλοι σε αυτό και εσείς από την πλευρά σας, την ενημέρωση του κόσμου. Τώρα υπάρχει ένα βασικό άλλο θέμα, ότι αλλάζει η αγορά εργασίας, κύριε Πίσα. Και να το πω πάρα πολύ, πολύ απλά και έτσι αστεία, η μητέρα μου δεν ξέρει τι δουλειά κάνω. Η μητέρα μου είναι ένας άνθρωπος 70 χρονών. Τι σημαίνει για τη μητέρα μου το επάγγελμα σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού? Ή πιστεύουμε εμείς οι γονείς των παιδιών της Θεσσαλίας ότι σε 10 χρόνια το παιδί μας θα μας λέει τι δουλειά κάνει και θα καταλαβαίνουμε? Γιατί αλλάζει πάρα πολύ η αγορά εργασίας, μπαίνουν νέοι τομείς στο προσκήνιο και αλλάζει κάτι πάρα πολύ βασικό. Το 2005, όταν τελείωνε κάποιος, όταν έμπαινε κάποιος στην πολιτικών μηχανικών, ήξερε ότι θα γίνει πολιτικός μηχανικός, θα ασχοληθεί δηλαδή με τις κατασκευές. Όταν το 2006 κάποιος έμπαινε στα παιδαγωγικά, έλεγε ωραία, θα διοριστώ σαν δάσκαλο, θα δουλέψω σαν δάσκαλο. Τώρα, το ερώτημα δεν είναι τι θα βγαίνεις από κάθε μια σχολή, αλλά τι άλλο μπορείς να βγεις. Γιατί πολλές φορές δείχνουμε στα παιδιά και το λέμε και στους γονείς ότι στα 17 δεν μπορείς να επιλέξεις πλέον επάγγελμα. Σωστό. Μπορείς να επιλέξεις σπουδές. Αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική διαφορά, ειδοποιώς διαφορά. Άρα θέλω έτσι να το αναλύσετε αυτό. Επιλέγουμε σπουδές και όχι επάγγελμα. Γιατί, κύριε Πίσα, εμείς τι πιστεύουμε? Ότι ένα παιδί από τα Τρίκαλα να σπουδάσει νομική στη Θεσσαλονίκη, τι πιστεύει ο γονιός? Το μοναδικό μπορεί να κάνει είναι να βρει ένα γραφείο κάπου στο να κέντρο. Να γίνει δικηγόρος. Να δίνει δικηγόρος. Και σου λέει, πω, τόσοι δικηγόροι υπάρχουν στα Τρίκαλα. Πού πας, παιδί μου? Ναι. Αρχίζουμε λοιπόν, τι έχουμε συνδέσει, ότι η νομική σημαίνει δικηγόρος με δικό μου γραφείο κάπου και περιμένει να ανοίξω ένα ελεύθερο επάγγελμα. Εδώ πάμε και λέμε ότι, παιδιά, η νομική, το επάγγελμα του δικηγόρου φυσικά έχει κορεσμό, αλλά η σχολή της νομικής είναι μια σχολή που δίνει φοβερές δυνατότητες στην αγορά εργασίας. Γιατί από τη νομική μπορεί να κάνεις ναυτιλιακά και να δουλέψεις σε μια ναυτιλιακή εταιρεία. Μπορεί να κάνεις χρηματοοικονομικά. Μπορεί να κάνεις διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και να δουλέψεις σε μια εταιρεία. Μπορεί να κάνεις ψυχιατροδικαστική. Μπορεί να κάνεις πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το δίκαιο και την πληροφορική. Θέλω να πω λοιπόν ότι σαν τομέας η νομική είναι ένας τομέας ο οποίος απλώνει έχει πάρα πολλά διαφορετικά ανοίγματα. Αρκεί να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι κοίταξε να δεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να γυρίσεις, να τελειώσεις τη σχολή, να κάνεις ένα μεταπτυχιακό και να ανοίξεις ένα δικό σου γραφείο. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες σχολές, κύριε Πίσα. Μαθηματικό δεν σημαίνει ότι θα γίνεις καθηγητής. Παιδαγωγικό δεν σημαίνει ότι θα γίνεις δάσκαλος. Άρα λοιπόν μας λέτε, κύριε Μιχαλούλη, ότι πάρα πολλά από τα λεγόμενα, αυτά που ξέρουμε, τα κλασικά επαγγέλματα, ουσιαστικά έχουν αλλάξει άρδιν, ότι ανοίγονται τόσοι δρόμοι που δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλες. Σωστά. Αυτό νομίζω κρατάω. Σωστά. Από όλα αυτά. Σύν το συνδυασμό, κύριε Πίσα, μπορεί ένα παιδί να τελειώσει νομική και να κάνει μεταπτυχιακό στα οικονομικά. Μπορεί να τελειώσει ένα παιδί ιατρική και να πάει να κάνει μεταπτυχιακό, για παράδειγμα, στον ιατρικό τουρισμό, στη διοίκηση μονάδων υγείας. Μπορεί να τελειώσει ένα παιδί μαθηματικά για να κάνει μεταπτυχιακό στην πληροφορική. Πάμε στο κομμάτι της διεπιστημονικότητας, των συνδυασμών των πραγμάτων. Πέστε μου όμως κάτι από την εμπειρία σας, και να βέβαια να πω εδώ, σε όσους δεν το ξέρουν, ότι δεν είναι.
υπερβολή που σας αποκαλούν οι περισσότεροι γκουρού του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ευχαριστώ γιατί πολύ. Και μόνο το βιβλίο που κάθε χρόνο βγάζετε και το επανατυπώνετε ουσιαστικά είναι ο παραδείγμα ένας μπούσουλας που μέσα στο οποίο, τι να πω, εγώ όταν το ξεφύλιζα νομίζω ότι παθαίνεις ένα είδος βέρτιγκο από τις γνώσεις που δέχεσαι. Έχετε με λεπτομέρειες περιγράψει πώς, πού και με ποιο τρόπο μπορεί καθένας να πάει από μια σχολή στην άλλη ανοίγοντας τεράστιους ορίζοντες. Λοιπόν, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω και είστε άξιος συγχαρητηρίων. Λέω λοιπόν, θέλω να μείνω σε κάτι. Πόσο εσείς από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι τα πανεπιστήμια του 2021 έχουν ρεαλιστική σύνδεση με την πραγματική αγορά εργασίας? Γιατί προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει σε επιθυμητό βαθμό. Σωστά. Υπάρχουν κάποια τμήματα τα οποία κάνουν πολύ καλές προσπάθειες. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην αναφέρω τμήματα όπως είναι το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που είναι στην ΑΣΟΕ ή το Μάρκετινγκ που είναι στην ΑΣΟΕ, που είναι σύγχρονες ειδικότητες. Κάποια τμήματα πληροφορικής τα οποία μπαίνουν και συμβαδίζουν. Αλλά ναι, είναι αλήθεια ότι η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας είναι ακόμα στα... χρειάζεται βελτίωση. Και κυρίως εμείς έχουμε βάλει, κύριε Πίσα, ότι τα παιδιά θα βγουν στην αγορά εργασίας το 2030. Τα παιδιά που συζητάμε σήμερα, που είναι υποψήφοι της τρίτης ηλικίου πανελλαδικών, θα μιλάμε για τα επαγγέλματα του 2030. Δηλαδή, θα μιλάμε για πράγματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, θα μιλάμε για πράγματα όπως η βιοτεχνολογία, θα μιλάμε για καινούργιοι τομείς που πραγματικά δεν τους ξέρουμε ακόμα. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν από τη δουλειά αυτή την κάνω από το 2004, εσύ έχουμε φτάσει στα 17 χρόνια. Πριν από 13-15 χρόνια, κάπου εκεί μέσα, έκανα ένα μηχανογραφικό στη Λάρισα, ένα παιδιού από τα Τρίκαλα. Και ήταν μια οικογένεια πάρα πολύ καλή και με το παιδί από πάνω. Καλή εννοώ ότι ασχολιόταν με το παιδί της πάρα πολύ. Είχε εμπλακεί με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το παιδί δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά, όσο ήθελε για την ακρίβεια. Όταν κάναμε μηχανογραφικό, πάντα κάνουμε το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφέροντων. Κάνουμε ένα τεστ που βρίσκει τις κλίσεις του παιδιού. Και τότε το τεστ έβγαλε τη σχολή της εργοθεραπείας. Η σχολή της εργοθεραπείας ήταν πρώην ΤΕΗ, τώρα έχει γίνει πανεπιστήμιο. Είναι μια καταπληκτική σχολή, η οποία όποιος έχει πάει σε αυτή τη σχολή και του αρέσει η σχολή, βρίσκει σίγουρα δουλειά, γιατί είναι λίγοι, ασχολούνται με έναν πολύ αναπτυσσόμενο τομέα της αποκατάστασης. Όταν το έχω πει αυτό στην οικογένεια, μου είχε πει: Είστε καλά, κύριε Μιχαλή. Θα πάει το παιδί ΤΕΗ. Ένα. Δεύτερον, τι είναι αυτή η εργοθεραπεία, δεν την ξέρουμε. Δηλαδή, πολλές φορές πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία και σαν γονείς να καταλάβουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Και γιατί αν δεν το καταλάβουμε αυτό, πολύ απλά θα μπαίνουμε στα δεδομένα. Τι περνάει το παιδί, φιλόλογος, ξέρω τι σημαίνει φιλόλογος, λέει ο γονιός, άρα να πάει εκεί αυτό που ξέρω. Κύριε Μιχαλούλη, για την οικονομία του χρόνου λοιπόν, επειδή έχω και άλλα θέματα που θέλω να θίξουμε, κρατάμε ότι δεν μπορεί να μιλάμε το 2021 και να κατά κάποιο τρόπο καθορίζουμε το μέλλον μας, όταν το μέλλον αυτό θα το δούμε να γίνεται πράξη το 2030. Σωστό. Ένα το ζητούμενο. Δεύτερον, σχετικά με τους γονείς, όλοι εμείς οι γονείς που ουσιαστικά είμαστε παροχημένοι πια αντίληψης για το αύριο, ίσως θα πρέπει να μείνουμε στο μότο «Δεν θέλω πετυχημένα, θέλω ευτυχισμένα παιδιά». Γιατί μέσα από την ευτυχία του παιδιού, που σημαίνει κάνω αυτό που μου αρέσει, σίγουρα θα έρθει και η επιτυχία. Σωστά. Υπάρχει βέβαια μια προϋπόθεση εδώ πέρα, την οποία τη λέω στα παιδιά. Πρέπει να πάρεις την ευθύνη των επιλογών σου. Γιατί αν δεν την πάρεις στα 17 την ευθύνη των επιλογών, την ευθύνη των επιλογών θα την πάρει η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, ο μπαμπάς. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, κύριε Πίσα, στα 17. Απόλυτα. Αυτό είναι το κοινωνικό στάτους στην Ελλάδα, δυστυχώς. Λέω στα παιδιά ότι αν στα 17 πεις εγώ δεν ξέρω, γιατί δεν έχεις ψάξει ή γιατί δεν έχεις σκεφτεί, και πρέπει να πούμε το εξής τώρα, η πληροφορία είναι εκεί έξω. Δεν είμαστε πριν από 20 χρόνια που πληροφορία, για να τη βρούμε τι κάνει η σχολή, έπρεπε να κατεβάσουμε την κυκλοπαίδεια. Είναι εκεί. Άρα πρέπει να πούμε σε μια διαδικασία αναζήτησης. Ένα, να πάρουμε την ευθύνη της επιλογής και κυρίως οι γονείς μαζί με τα παιδιά να πάρουν μια κοινή απόφαση.
Δεν είναι ότι παίρνω μια απόφαση για τη σχολή, γιατί λέω: έχω παιδιά τα οποία λένε, εγώ θα σπουδάσω μόνο στην Αθήνα. Και έρχεται ο πατέρας και λέει: να σου πω κάτι, παιδί μου, δεν έχω τα λεφτά. Είναι μια οικογένεια. Δηλαδή, αντικειμενικά, ήρθε ένας γονιός πριν από καιρό και μου λέει: Σπύρο, πολύ ωραία τα λες, αλλά εγώ το παιδί ήταν από τη Λάρισα και μου λέει: πέρα από Βόλο, Τρίκαλα, Καρίτσα, δεν μπορώ να το στείλω. Γιατί οικονομικά δεν βγαίνω. Αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να την ξέρει το παιδί. Πρέπει να την ξέρει ο γονιός, να πάρει μια απόφαση η οποία είναι τα επόμενα 4 χρόνια και τα οικονομικά της οικογένειας. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα τώρα που βάλατε και με προλαβαίνετε. Είπαμε λοιπόν, υπάρχει και μέσω διαδικτύου αυτή την ώρα αλλά και με ειδικούς όπως εσείς, να αποκτήσει το παιδί γνώση για να μπορεί να σταθμίσει τα γεγονότα και σε συνδυασμό με τους γονείς και με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί, να πάρει το σωστό δρόμο για σπουδές και όχι για επάγγελμα. Το ξαναλέω. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνουν αυτά τα δεδομένα. Είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Άρα μπορεί να θέλω, αλλά να μην μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου, κύριε Μιχαλούλη. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις εναλλακτικές επιλογές, κύριε Πίσα. Είναι σημαντικό. Κανένας δεν είναι γεννημένος μόνο για ένα πράγμα. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσατε να ασχοληθείτε και με άλλα 3-4 πράγματα. Δεν είναι αυτό που λέει κάποιος, πω εγώ, αν δεν ήμουν αυτό, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Όχι. Εδώ λοιπόν, τι πάμε και κάνουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ψάχνουμε να δούμε τα ενδιαφέροντα του παιδιού και πάνω σε αυτά τα ενδιαφέροντα πάμε και χτίζουμε πιθανές καριέρες. Δηλαδή λέμε. Μπορείς να κάνεις αυτό και μετά αυτό και μετά αυτό. Και άμα δεν γράψεις καλά, μπορεί να έχεις και αυτή την επιλογή και αυτή την επιλογή. Και αν δεν μπορεί κάποιος, δεν υπάρχει δυνατότητα να σπουδάσεις, μπορεί να κάνεις και αυτό και να κάνεις ένα μεταπτυχιακό. Τι προσπάθουμε λοιπόν να βρούμε, η επιλογή των σπουδών, των κατάλληλων σπουδών, γιατί δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος σπουδές, υπάρχουν κατάλληλες τον καθένα, ξεκινούν καταρχήν από το τι είναι το παιδί μας. Τα ενδιαφέροντά του, προσωπικότητά του κτλ. Κτλ. Και μετά εξετάζουμε και τις δυνατότητες που έχει η οικογένεια για να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί. Γιατί είναι αλήθεια ότι ζούμε πλέον πολύ έντονα το ότι δεν μπορώ. Και εκεί ξεκινάνε οι συζητήσεις. Μπορεί το παιδί παράλληλα να δουλέψει παράλληλα με τη σχολή, μπορεί το παιδί να πάει σε εστίες, μπορεί το παιδί να βρει συγκάτοικο. Τώρα γυρνάμε σε καταστάσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερα, όλοι εμείς σπουδάσαμε με συγκατοίκους, σπουδάσαμε με... και τώρα αρχίζουν και μπαίνουν ξανά στο προσκήνιο πράγματα τα οποία παλιότερα, όταν έλεγα σε ένα παιδί από τη Λάρισα, από την Καρδίτσα, το Βόλο, ότι ξέρετε, τα Τρίκαλα, να πάει και μπορεί και λέει χωρίς συγκάτοικο γιατί θέλω να πάω στο σπίτι μου, το οποίο δεν γίνεται πλέον, γιατί είναι, αλλάζουν πάρα πολύ τα Μιχαλούλη. Τι ωραία θέματα μου βάζετε και πόσες αλήθειες λέτε. Δεν μα ναι, εμείς δράσεις. Όταν σπουδάζαμε θεωρούσαμε δεδομένο, ήταν δεδομένο ότι θα μείνουμε με συγκάτοικο. Με έναν, με δύο και όλοι σπουδάσαμε και στα φοιτητικά μας χρόνια είχαμε αυτή την εικόνα. Να μην σας πω βέβαια και κάτι άλλο ακόμα, ότι επίσης δεδομένο θεωρούσαμε ότι θα βολευτούμε με 5 πράγματα στην αρχή. Εδώ τώρα... Επειδή ο νεόπλουτος νεοέλληνας έτσι το θέλησε, πριν τα χρόνια της κρίσης υποτίθεται ότι όποιος περνούσε στο πανεπιστήμιο θα έπρεπε να μείνει μόνος του και όχι μόνο αυτό, αλλά να κάνει και την πρίκα του. Δηλαδή να επιπλώσει ένα σπίτι λούξ από την αρχή. Νομίζω νεοελληνική πατέντα κι αυτή. Θα σας πω. Τότε μπορούσαμε, τώρα δεν μπορούμε και πρέπει κάποιος να το καταλάβει γιατί... Ας επανέλθουμε στη δεκαετία του 70 και του 80, δεν περάσαμε άσχημα εμείς 70, 80, 90 αυτές οι δεκαετίες. Να σας πω και κάτι άλλο. Να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο τα παιδιά, λέει πάρα πολλά παιδιά, λέει θα πάνε στο εξωτερικό. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που λέει θα πάω στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, αν πας στην Αγγλία για παράδειγμα, τον πρώτο χρόνο μένει σε εστίες. Δηλαδή είναι... Έχουν άλλη φιλοσοφία. Απλά πρέπει να ξεσυνηθίσουμε, να ξεμάθουμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις συνθήκες. Και το λέω και στα παιδιά, και πολλές φορές ακούγομαι λίγο περίεργος, ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή
Και το λέω στα παιδιά, δεν μπορείς να είσαι αυτή τη στιγμή 7 και 8 χρόνια να σπουδάζεις. Γιατί παλιά τι λέγαμε, τι έλεγε, μάλλον ο πατέρας μου το λέγε αυτό, δεν ξέρω αν υπήρχε. Ότι κοίταξε να δεις 4 χρόνια συν ένα από μένα, έλεγε ο πατέρας μου. Ξέρεις, να σου δώσω το αυτό να είναι 4 χρόνια συν ένα 5. Okay. Και καλά, πολλές φορές πήραμε και περισσότερα χρόνια, μην το συζητάμε. Ακριβώς. Τώρα, το να φύγει ένα παιδί από τα Τρίκαλα, να πάει να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη και να καθίσει στη σχολή 6, 7, 8 χρόνια με τον οικογενειακό προϋπολογισμό να τρέχει. Είναι αδύνατον. Δεν γίνεται. Και πολλές φορές λέω τι λέω στα παιδιά, ότι παιδιά δεν μπορείτε να καθυστερείτε. Δεν λέω εγώ τώρα να πας κάποιο εξάμηνο, αλλά δεν μπορείς να καθυστερείς, γιατί από πίσω υπάρχουν άλλοι που πληρώνουν και είναι σημαντικό να ξέρεις πώς έχει κατάσταση. Και γι' αυτό και έχει σημασία η σωστή επιλογή σπουδών, κύριε Πίσα. Γιατί άμα κάνεις μια λάθος επιλογή, η οποία σε φέρνει στα χρόνια πίσω, είναι τα δικά σου χρόνια που είναι το νούμερο ένα. Αλλά υπάρχουν και τα οικονομικά της οικογένειας. Και το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας. Το να σπουδάσει κάποιος στη Θεσσαλονίκη για 4 χρόνια ή Αθήνα, όπου πάει κάποιος, είναι τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Κύριε Μιχαλούλη, είναι πολύ περισσότερα τα έξοδα, επιτρέψτε μου, γιατί δυστυχώς από την πρώτη γυμνασίου ο προσανατολισμός είναι: ξεκινάω να κάνω φροντιστήρια και ιδιαίτερα πάρα πολλές φορές. Ξοδεύει ο γονιός, έχει δεν έχει, λαϊκά το λέω, ένα σκασμό λεφτά. Περνάει το παιδί. Μίνιμουμ 30-40 χιλιάδες για να σπουδάσει και μετά βρίσκεται στο πέλαγος απελπισίας. Και 9 στους 10 γίνονται ντελιβεράδες, δεν είναι κακό το επάγγελμα, το τιμώ, ή δουλεύουν σε καφετέρια, γίνονται μπαρίστες. Δυστυχώς είναι τεράστιο θέμα και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα λίγο να κάνουμε το εξής, αν μου επιτρέπετε. Και πώς, είναι πολύ μεγάλο θέμα εκτιμώ, και θα το συζητήσουμε και πάλι όταν θα φτάσει η ώρα, τι και πώς πρέπει να προσέξει κάποιο παιδί, πάει, γράφει, παίρνει και καλούς βαθμούς. Ποια είναι τα μυστικά συμπλήρωσης ενός πολύ καλού μηχανογραφικού. Ακούγεται πρόωρο, αλλά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι όσο καλά γράφει ένα παιδί, άλλο τόσο καλά πρέπει να ξέρει και να συμπληρώνει ένα μηχανογραφικό. Σωστά. Γιατί έχω δει πολλά παιδιά τα οποία γράφουν καλά, κάνουν ένα κακό μηχανογραφικό και βρίσκονται τις επιλογές που δεν θέλουν. Και όταν λέμε γράφουμε καλά, κύριε Πίσα, είναι το γνωστό που έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Έχω συναντήσει παιδιά με 18.000 μόρια, που είναι ένα παιδί που είναι άριστο, επειδή δεν πέρασε στην πρώτη επιλογή του στυλ ιατρική, που λέει ο άλλος ή γιατρός ή τίποτα, κυκλοφορεί στα Τρίκαλα μέσα με το κεφάλι κατεβασμένο και είναι ο μεγαλύτερος αποτυχημένος. Το οποίο είναι εξωφρενικό, αν το σκεφτεί κάποιος. Δεν είναι. Λοιπόν. Δεν είναι να προσπαθήσεις στα 18, γιατί και αυτό που λέτε είναι μια μεγάλη αλήθεια, κοινωνικά να σταυρώσεις ένα παιδί και το ίδιο να αισθάνεται άσχημα επειδή ακριβώς δεν κατάφερε να πετύχει στο πανεπιστήμιο η σχολή που ήθελε, όταν ναι, η ζωή γι' αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι η ζωή και η προσωπικότητα, ο καθένας από εμάς έχει πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος και πιστεύει ότι ψάχνει να βρει το ένα και μοναδικό. Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά και διαφορετικά τα οποία συνδυάζονται. Για να κάνεις λοιπόν ένα καλό μηχανογραφικό, αφού λοιπόν πάρεις τους βαθμούς ή μάλλον το πω πιο σωστά, με το που τελειώσεις πανελλαδικές, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι 10 με 20 λεπτά τη μέρα, να αρχίσεις να βλέπεις λίγο τα προγράμματα σπουδών των σχολών που είναι στο πεδίο σου. Δηλαδή, πες για παράδειγμα ότι είσαι για παράδειγμα στη σχολή, στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που έχει να κάνει με τις θετικές επιστήμες. Να δεις λίγο τι κάνει ο πολιτικός μηχανικός, ποια μαθήματα έχει, τι μεταπτυχιακά κάνει και δεύτερον να ψάξεις το YouTube, το οποίο πλέον είναι στα χέρια των παιδιών, να δεις τι είναι το κάθε μάθημα και τι είναι τα χαρακτηριστικά της σχολής και πιθανά επαγγέλματα. Να δεις λοιπόν πολιτικός μηχανικός, να δεις το μηχανολόγο μηχανικό, το ηλεκτρολόγο μηχανικό, άρα να αρχίσεις να βλέπεις την κάθε μία σχολή. Στη συνέχεια, αφού έχεις μια γνώση των σχολών, να αρχίσεις να βλέπεις προς τα ποιες είναι οι προτιμήσεις σου. Και το λέω γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία με 19.000 μόρια δεν βάζουν την πρώτη σχολή σε μόρια. Δηλαδή, έχω δει παιδί με 19.000 μόρια, πάλι και βάζει το μαθηματικό, στο οποίο περνούσε με 15. Και του λες γιατί πολύ απλά αυτό ήθελα να κάνω. Το γεγονός των περσινών βάσεων δεν λέει τίποτα και δεν πρέπει να λέει τίποτα.
οι βάσεις είναι οι βάσεις που καθορίστηκαν από τους περσινούς υποψηφίους. Δεν έχουν να κάνει με τις προτιμήσεις τις δικές μας. Άρα, φτιάχνουμε το μηχανογραφικό με βάση τις προτιμήσεις μας. Τι θέλεις, Γιώργο, να κάνεις πρώτη, λέει πρώτο κάποιος πολιτικών μηχανικών Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ ωραία. Νούμερο 2, τι θα βάλεις. Το ερώτημα μετά είναι, βάζεις πολιτικών μηχανικών Ξάνθη, Βόλο, ή όπως λέει κάποιος άλλος, θέλω να παραμείνω στη Θεσσαλονίκη και βάζω μηχανολόγο μηχανικών Θεσσαλονίκης, ηλεκτρολόγο μηχανικών Θεσσαλονίκης. Άρα υπάρχει το κριτήριο της πόλης, το κριτήριο του ενδιαφέροντος. Και το βασικό, μετά είναι να αρχίσεις να βάζεις, να παίζεις με τα διλήμματα. Δηλαδή, αυτό σε σχέση με το άλλο. Και έτσι σιγά σιγά φτιάχνεις το μηχανογραφικό. Έτσι το χτίζεις. Πάντως, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, ουσιαστικά κύριε Μιχαλούλη, τώρα κλείνουμε την συζήτηση αυτή, η οποία εκτιμώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με το προσεχώς. Δηλαδή, ήδη από τώρα δίνουμε ραντεβού για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού και τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουν τα παιδιά, όταν με το καλό τελειώσουν και έχουν μπροστά τους και τη βαθμολογία. Δύο πράγματα μόνο να πω. Φέτος υπάρχει μηχανογραφείο για τα ΙΕΚ για πρώτη φορά, το οποίο αξίζει όταν θα κάνουμε την επόμενη κουβέντα να το πούμε, ότι μπορεί κάποιος εκτός από το μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια, κάνει μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ και φυσικά να μην ξεχνάμε το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Η οποία Κύπρος, πρέπει να το πω, είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς και καλά κάνει. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γι' αυτό και πάρα πολλοί και από την Ελλάδα προτιμούν τα πανεπιστήμια της Κύπρου και για να σπουδάσουν αλλά και για μεταπτυχιακά. Κύριε Μιχαλούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία στα παιδιά, να πούμε, κύριε Πισά. Και στους γονείς, κουράγιο, δύναμη, υπομονή και να αφήσουν τα παιδιά να κάνουν την προσπάθειά τους όπως αυτά ξέρουν αυτές τις μέρες. Είναι πραγματικός Γολγοθάς. Και για γονείς και για παιδιά, αντικειμενικά. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.